Για πάμε όμως να ανοίξουμε πάλι ένα παραθυράκι εκεί στο Ρέθυμνο, να δούμε τι γίνεται στα δυτικά. Καθώς στο Ρέθυμνο ξεκίνησε η τοποθέτηση των καφέ κάδων. Καφέ κάδοι οι οποίοι έχουν τη δημητική τους ολόκληρη την Κρήτη. Ναι, βεβαίως. Επεκτείνονται συνεχώς και νομίζω ότι είναι πολύ ευχάριστο αυτό, γιατί μιλάμε πλέον για βιοαπόβλητα, για μείωση των αποβλήτων που καταλήγουν στους χώρους των χωματερών, των χιτά. Οπότε αυτό σημαίνει και εξοικονόμηση κόστους. Λοιπόν, να μας τα πει όλα αναλυτικά ο κύριος Δημήτρης Λελεδάκης, τον οποίο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε, είναι αντιδήμαρχος καθαριότητας, ανακύκλωσης και περιβάλλοντος του Δήμου Ρεθύμνου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στο τελευταίο μας. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας, κύριε Λελεδάκη. Οι πληροφορίες και το ρεπορτάζ λοιπόν λένε ότι η τοποθέτηση των καφέ κάδων ξεκίνησε, έτσι, και στο Ρέθυμνο. Πράγματι ξεκίνησε στο Ρέθυμνο. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να τοποθετούμε αυτή την περίοδο καφέ κάδους, να ενημερώνουμε τον κόσμο για να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, γιατί κερδισμένοι είναι και οι πολίτες και το περιβάλλον. Mm-hmm. Αυτοί, κύριε Λελεδάκη, τοποθετούνται δίπλα στους κανονικούς, στους συμβατικούς κάδους και στους κάδους ανακύκλωσης. Πού θα τους δει ο κόσμος? Ναι, ναι, είναι δίπλα. Θα είναι ένας καφέ κάδος, πράσινος και μπλε κάδος μαζί. Μάλιστα. Η ενημέρωση πώς πάει και αν ο κόσμος ανταποκρίνεται? Η ενημέρωση έχει ξεκινήσει. Την αρχή της εβδομάδας θα ξεκινήσει και στα σχολεία. Πηγαίνουμε πόρτα-πόρτα και μοιράζουμε φυλάδια. Υπάρχουν σποτάκια στις εφημερίδες, γιατί πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος, γιατί του φάνηκε λίγο παράξενο ότι είναι αυτός ο κάδος και πρέπει να μην τοποθετούμε ό,τι βάζουμε στον πράσινο κάδο, να μην βάζουμε και στον καφέ. Για να πούμε λοιπόν τι τοποθετούμε στον καφέ κάδο, κύριε Λελεδάκη, για να ξέρει ο κόσμος που μας ακούει. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει ο κόσμος. Είναι υπολείμματα των φρούτων, λαχανικών, κρεάτων, ψαριών, ό,τι παράγει μια κουζίνα. Ναι. Δεν χρειάζεται να μπαίνουν υγρά απόβλητα στον καφέ κάδο. Πριονίδια από επεξεργασμένο ξύλο, μικρές ποσότητες από στάχτη, από τζάκι, προϊόντα αρτοποιίας, ζυμαρικά, ρύζι, αλεύρι, δημητριακά. Είναι το μεγάλο ποσοστό ό,τι παράγει μια κουζίνα. Είναι αυτά τα οικιακά, τα ουσιαστικά μιλάμε τα για τα βιοαπόβλητα. Για τις κουζίνες, τα απόβλητα. Τώρα, κύριε Λελεδάκη, πέρα από το περιβαλλοντικό κομμάτι, υπάρχει και το οικονομικό σκέλος, γιατί στόχος είναι να μειώσετε τα απορρίμματα, έτσι? Αυτός δεν είναι ο στόχος? Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό προείπα ότι είναι κέρδος και για το περιβάλλον, αλλά και για το δημότη, τον πολίτη. Γιατί αυξάνοντας την ανακύκλωση, γιατί και ο καφές κάδος ανακυκλώσιμο υλικό είναι. Αυτά που βάζουμε μέσα. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα θα έχουμε λιγότερο τέλος ταφής, θα πηγαίνουν λιγότερα απορρίμματα για ταφή, που βοηθάμε έτσι το περιβάλλον, αλλά βοηθάμε και την τσέπη μας. Γιατί όλα αυτά τα πληρώνει ο πολίτης. Σήμερα το κόστος διαχείρισης απορριμμάτων στο Ρέθυμνο πόσο είναι? Δηλαδή ο τόνος, για να το πούμε πρακτικά, πόσο κοστίζει, κύριε Λελεδάκη, και πόσο αναμένεται να πάει? Διότι έχουμε και νέα δεδομένα, έτσι, για σας. Είναι και πολύ το τέλος, σωστά με ρωτήσατε. Το τέλος ταφής που ισχύει για όλους τους Δήμους βεβαίως, αλλά έχουμε και τη νέα μονάδα, έτσι, στο Αμάρι για το Ρέθυμνο. Έτσι, στο Αμάρι. Ναι. Μέχρι πριν λίγο καιρό πληρώναμε 25 ευρώ τον τόνο ό,τι πήγαινε στο Αμάρι, ναι, στο χιτά. Τώρα πλέον είναι χιτή, είναι εργοστάσιο και θα πληρώνουμε 60 ευρώ τον τόνο συν ό,τι πηγαίνει για ταφή, 25 ευρώ. Δηλαδή από το 25 ευρώ τον τόνο θα πάμε 60 συν 25. Εδώ μιλάμε για... Διπλασιάζεται η τιμή. Ναι, τρεις φορές και πάνω. Και προσπαθούμε τώρα με ποιους τρόπους μπορούμε να κάνουμε εξοικονόμηση, γιατί τα έξοδα είναι πάρα πολλά. Είναι πολύ ακριβή η υπόθεση η διαχείριση των απορριμμάτων. Άρα πρακτικά, κύριε Λελεδάκη, ο κάθε τόνος που σώζεται, δηλαδή που δεν είναι απορρίμματα να καταλήγουν, σημαίνει και εξοικονόμηση πολλών χρημάτων. Χρυσός. Ναι, χρυσός. Πολύ πρακτικά. Σωστά, πολύ σωστά. Γι' αυτό έχουμε ρίξει βάρος στην ανακύκλωση. Πρέπει να αυξηθούν και οι μπλε κάδοι, περισσότερα ανακυκλώσιμα υλικά να πηγαίνουν εκεί, να μπαίνουν στον καφέ κάδο, στον κίτρινο κάδο με τα γυαλιά, στον κόκκινο κάδο τα υπόδηση και ρούχα. Όλα αυτά βοηθάνε και στη τσέπη μας και στο περιβάλλον. Στο κομμάτι της ανακύκλωσης, ο Δήμος Ρεθύμνου πώς είναι, κύριε Λελεδάκη? Δηλαδή, ο κόσμος είναι αρκετά ευαισθητοποιημένος, ανταποκρίνεται καλά, και αν η κάλυψη και σε κάδους είναι επαρκής? Να αυξήσουμε τα ποσοστά της ανακύκλωσης. Από ό,τι γνωρίζω από άλλους Δήμους, είμαστε σε καλύτερο ποσοστό. Όμως χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια,
Χρειάζεται συνεργασία των πολιτών, γιατί χωρίς τη συνεργασία των πολιτών δεν μπορεί να κάνει καμιά υπηρεσία, καμιά δημοτική αρχή από μόνη της τη δουλειά. Και χρειάζεται συνεργασία, συνεννόηση για να αυξήσουμε την ανακύκλωση και έτσι να έχουμε πολλά κέρδη από όλη αυτή την ιστορία. Ξέρετε, σχολίασα το κομμάτι της κάλυψης σε κάδους, είτε σε μπλε και τώρα σε καφέ, γιατί είναι πολύ σημαντικό ο κόσμος, ο οποίος πλέον έχει αρχίσει και αποκτά αντανακλαστικά, τέτοια ευαισθητοποιημένα αντανακλαστικά, να έχει και την πρόσβαση όμως, γιατί υπάρχουν γειτονιές, το βλέπουμε και εδώ στο Ηράκλειο. Στο Ηράκλειο, βεβαίως. Ότι υπάρχουν γειτονιές οι οποίες δεν έχουν πρόσβαση. Δηλαδή, αν ο άλλος πρέπει να φύγει από το σπίτι του και να πάει δύο τετράγωνα πιο κάτω για να βρει κάδο για να ανακυκλώσει, δεν θα το κάνει εύκολα. Όχι, αυτό δεν υπάρχει στο Ρέθυμνο. Κάδοι όπου υπάρχουν πράσινοι κάδοι είναι δίπλα και ο μπλε κάδος. Ναι. Στο 90% της επικράτειας του Δήμου μας υπάρχουν κάδοι. Κύριε Λεδάκη, να ανοίξουμε λίγο την κουβέντα, να δούμε τι γίνεται και συνολικά έτσι, με την καθαριότητα στο Ρέθυμνο. Έρχονται και γιορτές, εορταστική περίοδος, μεγαλύτερες οι ανάγκες. Και λίγο και το πώς είστε από πλευράς προσωπικού, αν έχετε και εσείς ζητήματα υποστελέχωσης που είναι γενικευμένα, ισχύουν δηλαδή ουσιαστικά σε όλους τους Δήμους Κρήτης. Το πρόβλημα του προσωπικού πιστεύω είναι σε όλους τους Δήμους. Ακόμα οι εργαζόμενοι του COVID εργάζονται στην υπηρεσία μας. Έχουμε πάρει και 8 μήνα, αλλά οι μόνιμοι πάλι είναι ελάχιστοι, γιατί καθημερινά παίρνουν σύνταξη, φεύγουν και λιγοστεύουν. Αν θα φύγουν και οι συμβασιούχοι, οι 8 μηνύτες, οι ΔΟΧ, θα έχουμε σοβαρό θέμα. Εμείς όμως εδώ στο Ρέθυμνο έχουμε μεικτό σύστημα. Δηλαδή... Έχουμε και ιδιώτη εργολάβο που συνεργάζεται μαζί μας. Και έχουμε και το σύστημα του Δήμου, τους εργαζόμενους του Δήμου. Ναι, εσείς έχετε και εσείς το γνωστό θέμα με την ομοιρία που είναι και αυτοί οι άνθρωποι, αλλά και οι Δήμοι με τους εργαζόμενους συμβασιούχους που παραμένουν με προσωρινές διαταγές, δικαστικές αποφάσεις. Ναι. Το έχουμε και εμείς εδώ στο Ρέθυμνο. Είναι με δικαστικές αποφάσεις ακόμα εργάζονται. Και δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον. Mm. Γι' αυτό και σχολιάσατε λοιπόν ότι αν φύγουν θα έχουμε πρόβλημα. Θα έχουμε σοβαρό θέμα. Mm-hmm. Ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Άρα είναι πλατιάζεται ο κόσμος, αυξάνονται τα απορρίμματα και χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Τα απορρίμματα δεν μαζεύονται ούτε με ευχές, ούτε με αυτόματα μόνα τους. Mm-hmm. Πρέπει κάποιοι εργαζόμενοι να δουλέψουν σοβαρά για να μπορούμε να έχουμε καθαρό Δήμο και να έχουμε και σωστή αποκομιδή. Και στην ώρα που πρέπει. Από άποψη υποδομών ή μάλλον εργαλείων που έχουν τέλος πάντων οι υπάλληλοι της καθαριότητας, είτε αυτό αφορά τα οχήματα, είτε συνολικότερα τον εξοπλισμό τους, είμαστε καλά στο Ρέθυμνο? Ναι, το τελευταίο καιρό προμηθευτήκαμε 4 νέα απορριμματοφόρα, συν 2 των βιοαποβλήτων, 6 απορριμματοφόρα. Κάπου το 40% είναι καινούργια των τελευταίων μηνών. Σημαντικό ποσοστό. Ας πούμε σε ικανοποιητικό επίπεδο. Μάλιστα. Αλλά πάντα χρειάζεται το καλύτερο, έτσι. Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Πάντοτε. Κάνουμε μεγάλες προσπάθειες. Η Δημοτική Αρχή έχει προτεραιότητα την καθαριότητα, γιατί ένας πολίτης ή ένας επισκέπτης το πρώτο πράγμα που θα αντικρίσει θα είναι να είναι καθαροί οι δρόμοι, οι κοινόχρηστοι χώροι, τα πεζοδρόμια. Αυτό που θα αντικρίσει ένας που θα βγει το πρωί από το σπίτι του είναι να δει καθαρό χώρο. Και αυτό προσπαθούμε στο Ρέθυμνο και πιστεύω ότι είμαστε σε καλό επίπεδο. Και ιδίως τώρα, κύριε Λελεδάκη, ένα παραπάνω στις γιορτές. Και τώρα ένα παραπάνω, νομίζω, που είναι και η εορταστική περίοδος. Νομίζω χρειάζεται πάντα να δίνετε ένα μεγαλύτερο βάρος. Δίνεται βάρος γιατί έρχονται γιορτές, κόσμος. Πρέπει να είμαστε πάντα σε καλή κατάσταση. Η καθαριότητα στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου είναι εύκολη υπόθεση, κύριε Λελεδάκη, με δεδομένο ότι εκεί κάποια οχήματα δεν χωράνε να περάσουν. Και είναι συγκεκριμένες οι ανάγκες. Είναι εύκολη υπόθεση εκεί. Έχει άλλα χαρακτηριστικά η καθαριότητα εκεί, φαντάζομαι. Έχει πράγματι άλλα χαρακτηριστικά. Εκεί γίνεται πόρτα-πόρτα η αποκομιδή με τον ιδιώτη εργολάβο. Ναι. Έχουν μοιραστεί μικρά καλθάκια το 10 λίτρων σε κάθε νοικοκυριό, σε κάθε σπίτι και γίνεται πόρτα-πόρτα. Πάντα-πάντα χρειάζεται όμως και η βελτίωση. Γιατί χρειάζονται μικρά αυτοκινητάκια για να μπορούν να περάσουν τους στενούς δρόμους που έχει η παλιά πόλη. Μάλιστα. Και με τα εμπορικά έτσι μαγαζιά είστε σε μια καλή συνεννόηση, να φανταστούμε, για το κομμάτι της αποκομιδής. Ναι, συνεργαζόμαστε με τα εμπορικά καταστήματα, με τις ταβέρνες, με τους συλλόγους των καταστημάτων αυτών, γιατί έχουν μεγάλο όγκο και πρέπει να είμαστε από την ίδια πλευρά για να έχουμε τα αποτελέσματα που επιθυμούμε και εμείς και εκείνοι. Και όσο αναφορά και στο ωράριο φυσικά της αποκομιδής, έτσι, γιατί γι' αυτό είναι κάτι το οποίο θέλει πολύ σωστό προγραμματισμό.
Ναι, κάθε άνοιξη καιρού γίνεται μια επικαιροποίηση του προγράμματος και ενημερώνουμε τον κόσμο για να ξέρουν τι ώρα θα περνάει το αυτοκίνητο απ' έξω, για να είναι ετοιμοπόλεμοι να βγάζουν τα σκουπίδια τους και να γίνεται η αποκομιδή με τρόπο που δεν θα ενοχλεί ούτε το αυτοκίνητο, ούτε οι εργαζόμενους, ούτε τα σκουπίδια τους ανθρώπους που κάθονται σε αυτό το κατάστημα. Ναι, γιατί είναι τους και... πελάτες των μαγαζιών, για να το πούμε πιο απλά. Έτσι. Mm-hmm. Γιατί αφορά και εκείνους, αλλά αφορά και το κομμάτι της ασφάλειας των εργαζομένων. Έχουμε δει πολλές φορές τραγικά περιστατικά με υπαλλήλους καθαριότητας, οπότε προέχει και το δικό τους κομμάτι, η ασφάλειά τους. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή, γιατί είναι συνεχώς σε μάχη, σε πόλεμο. Ναι. Ειλικρινά, ειδικά το καλοκαίρι, ο όγκος είναι πάρα πολύ μεγάλος και χρειάζεται μεγάλη προσοχή και χρειάζεται να είναι ξεκούραστος ο υπάλληλος, να έχει καθαρό μυαλό, να μπορεί να αποδώσει αυτά που πρέπει. Έτσι. Είναι η καθαριότητα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο και τίποτα δεν είναι από μόνο του. Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια καθημερινά. Καλή μόνο. Καλά το λέτε. Καλά το λέτε, γιατί χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια από όλους. Και όταν μιλάμε για την καθαριότητα, που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, ξέρετε, στους Δήμους, δηλαδή, αν κάποιος ρωτήσει, οποιοδήποτε δημότη ρωτήσει, σε οποιαδήποτε περιοχή αυτής της χώρας, ποιο είναι το Α και το Μ, και το οποίο θα του πει θα είναι η καθαριότητα. Θέλει καθαρή πόλη, θέλει καθαρούς δρόμους. Πράγματι δεν είναι, κυρία Σφαγιανάκη. Λίγο να καθυστερήσουν τα απορριμματοφόρα από τη συγκεκριμένη ώρα που βγαίνουν καθημερινά, αμέσως δημιουργείται πρόβλημα, παίρνουμε τηλέφωνα γιατί καθυστερείται, γιατί έγινε και δεν μαζεύει τα σκουπίδια. Έχει συνήθως ο κόσμος και γνωρίζει τι ώρα πρέπει να περάσει και έτσι είμαστε συνεχώς σε γρήγορση. Ναι. Δεν μπορούμε λίγο να καθυστερήσουμε ή να αδρανήσουμε. Το θεωρούμε και στοιχείο πολιτισμού και νομίζω ότι είναι φυσικά και είναι στοιχείο πολιτισμού η καθαριότητα. Αλλά ξέρετε, λίγο να δούμε την πόλη μας πιο βρώμικη. Κατευθείαν νιώθουμε και πολίτες κατώτερης κατηγορίας. Λέμε, μα πού ζούμε τώρα πια εμείς. Δηλαδή, νομίζω ότι γι' αυτό το σχολιάζουμε όλοι με αυτόν τον τρόπο, κύριε Λελεδάκη. Όπως και να έχει, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση που κάνουμε και ευχόμαστε και οι καφέ Κάδη να βρουν ανταπόκριση από τον κόσμο για το καλό όλων μας. Έτσι ακριβώς είναι και εμείς σας ευχαριστούμε για το βήμα που μας δώσατε για να ενημερωθεί ο κόσμος, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ένας ενημερωμένος πολίτης πιστεύω ότι συμπεριφέρεται καλύτερα από αυτόν που δεν είναι ενημερωμένος. Και επειδή σωστά, έχουμε πρόσβαση σωστά όλοι στην ενημέρωση πλέον και με πολύ διαφορετικούς τρόπους, είτε είναι η τηλεόραση, είτε είναι τα μέσα, είτε είναι η δημοσιογραφία ή το οποιοδήποτε άλλο τρόπο, σας ενημερωθούμε να μπούμε να δούμε τι πρέπει τελικά να ρίχνουμε στον καφεκάδο, τι δεν πρέπει να ρίχνουμε στον καφεκάδο και να μπούμε σιγά σιγά και να γίνουμε έτσι μέρος αυτής της αλυσίδας. Σας ευχαριστούμε έτσι, πράγματι, πολύ. Είναι. Μπορούν να μπουν και στο site του Δήμου Ρεθύμνης να ενημερωθούν τι ακριβώς που δίνουν πληροφορίες και έτσι θα είναι πιο ενημερωμένος και θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Σας ευχαριστούμε. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλά.